Είμαι ο Βαλμύρ, είμαι 21 χρονών και κατάγομαι από ένα μικρό αλλά πολύ ωραίο χωριό, τη Λούσνα της Αλβανίας. Μόλις τέλειωσα το σχολείο μου, άρχισα να κάνω παρέα με κάποια μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία σκέφτομουν να έρθουν στην Ελλάδα. Γνώρισα κάποιους άλλους νέους που είχαν έρθει στην Ελλάδα για δουλειά και επιθυμούσαν και αυτοί να έρθουν για να δουλέψουν αλλά και να ζήσουν καλύτερα. Εγώ ήμουν αρκετά προβληματισμένος για αυτό το ταξίδι. Δεν ήθελα να αφήσω την οικογένειά μου και να φύγω από το σπίτι μου. Μετά όμως, από πολύ ωραίες συζητήσεις, με έπεισαν να ακολουθήσουν. Έτσι, εγώ μαζί με άλλα 4 παιδιά ξεκινήσαμε το ταξίδι από την Αλβανία προς την Ελλάδα. Πήραμε ένα λεωφορείο και πήγαμε ως το Άγιο Ρογάστρο. Δεν είχαμε χαρτιά και θα μπαίναμε παρά μας στη χώρα. Περπατώντα μέσα στη βουνά. Περπατούσαμε 3 μέρες, ως κάποιος μας είδε, κάλεσε την αστυνομία. Έπιασαν 2 από εμάς, ενώ εγώ με τους άλλους 2 κατάφερα να ξεφύγω και να φτάσω στην πρέβεζα. Εκεί μας περίμενε κάποιος ξάδερφος, ενώ τους ταξιδιώτου μου, που τον έπιασε η αστυνομία, ο οποίος μας πήγε σπίτι του και μας βρήκε δουλειά. Για 3 μήνες μαζεύαμε ελιές στο χωράφια. Δυσκολευόμαστε πολύ στην αρχή γιατί δεν ξέραμε καθόλου ελληνικά, αλλά σιγά σιγά συνηθίσαμε. Τα Χριστούγεννα αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στην Αλβανία για να περάσουμε τις γιορτές. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία εκείνη τις μέρες, αλλά όταν έφτασε ο καιρός να έρθουμε ξανά στην Ελλάδα, ο ξάδερφος μας σύστησε κάποιους φίλους του. Αυτοί μας έδιναν σάντες με ναρκωτικά να μεταφέρουμε στην Ελλάδα. Και καθένας από εμάς θα έπαιρνε 500 ευρώ για μηδί. Φοβόμαστε ότι θα μπλέξουμε και δεν θέλαμε να το κάνουμε. Αλλά ο ξάδερφος μας έπεισε λέγοντά μας πως οι φίλοι του θα μας έβρισκαν πολύ καλή δουλειά και σπίτι. Έτσι ξεκινήσαμε πάλι το ταξίδι προς την Ελλάδα, κρατώντας όμως αυτή τη φορά τσάντες με ναρκωτικά. Περπατούσαμε περίπου 3 ώρες. Όταν ένας από εμάς έμεινε πίσω, τον είδαν κάποιοι περαστικοί και ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο φίλος του ξαδέρφου πρόλαβε να φύγει, ενώ εμάς συνελάβει η αστυνομία και μιου άνοιγμα. Καταδικάστηκα σε 6,5 χρόνια φυλάκιση. Έμεινα 2,5 χρόνια στο φυλακή του Βόλου και τώρα είμαι στο φυλακή του Δεβατών. Στο Δεκέμβριο θα γίνει το φετίο, όπου ελπίζω να μειωθεί η ποινή μου. Στο φυλακή έχω φίλους και περνάω αρκετά καλά, αλλά θέλω να πάω σπίτι μου. Μακάρι να με βοηθήσει ο Θεός να βγω γρήγορα και να γυρίσω στην Αλβανία. Ο γαμπρός μου δουλεύει σε οικοδομή και μου έχει υποσχεθεί ότι θα με πάρει στη δουλειά μόλις επιστρέψω τη Λούσνα. Δεν θέλω να ξαναέρθω στην Ελλάδα για να μείνω και να δουλέψω. Αν το δικαστήριο δεν με απελάσει, μπορεί να έρθω κάποια στιγμή στο μέλλον εκδρομή στη θεία μου που μένει στην Αθήνα μου. Όταν απεφαλαχιστώ και για την υπόλοιπη ζωή μου, θα προσπαθήσω να κάνω καλύτερες παρέες και να μην παρασύρουμε. Ελπίζω να μπορέσω κάποτε να κάνω οικογένεια και να ζήσω όπως όλοι οι άνθρωποι.